Κακόμοιροι χωρικοί, ο αφέντης τους εξουσιάζει. Δεν πρέπει να τους βλάψει. Οι πληγωμένοι φύλακες, ωστόσο, αναζητούν ένα αντικείμενο μεγάλης δύναμης. Σιδεράς και σίδερα, ο γέρο Willy Green από την πόλη Gallow βραβεύεται ως σιδεράς της σεζόν από τους αναγνώστες μας. Τα εκπληκτικά καλούπια του μας χάρισαν πολλά περίτεχνα και ανθεκτικά σιδερένια αντικείμενα και γλυπτά. Ο Willy χρησιμοποιεί μόνο τα καλύτερα μέταλλα στη δουλειά του και είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις μεγαλοπρεπείς προτομές του. Ο γέρο Willy φαίνεται να είπε: «Ναι, όταν βράζει το αίμα μου, δεν με σταματάει τίποτα. Το παν είναι ο ρυθμός. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάντοτε με ενέπνεαν οι ιστορίες του Στάνιερ Άιρον Χιούερ, του μεγαλύτερου σιδερά που έζησε ποτέ».
ρουνικό κλειδί επιπλέει από το νερό που ρέει στο συντριβάνι. Ίσως χρειαστεί να περιμένεις την επόμενη ξηρασία. Τουριστικός οδηγός της Γκάλοουμιρ, μέρος δεύτερο. Τουριστικός οδηγός της Γκάλοουμιρ, μέρος πρώτο. Η γη της Γκάλοουμιρ είναι θαυμαστή, γεμάτη περιπέτεια και τοπία που κόβουν την ανάσα. Αν αναζητάτε την ομορφιά, φροντίστε να επισκεφτείτε τα αξιοθέατα του μαγεμένου δάσους. Σκαρφαλώστε ψηλά και δείτε τις φωλιές των γιγαντιαίων δρακοπουλιών. Ψάξτε για αλόκοτα και εντυπωσιακά φυτά. Πείτε «Ω» και «Α» στη θέα των μωρών δρακοβατράχων που πλατσουρίζουν στις όμορφες κρυστάλλινες λιμνούλες. Κάντε έναν περίπατο στην κοιλάδα των κολοκυθών. Η κολοκύθα είναι το αγαπημένο φαγητό της Γκάλοουμιρ και αυτήν την εποχή η κοιλάδα είναι γεμάτη με νέους καρπούς που περιμένουν τον θερισμό. Τουριστικός οδηγός της Γκάλοουμιρ, μέρος δεύτερο. Αν αναζητάτε το μυστήριο, τότε οι έμπειροι κυνηγοί περιπέτειας πρέπει να ταξιδέψουν στα ερείπια του κάστρου του βασιλιά Πέρεγκριν. Ναι, είναι το οχυρό από όπου κυβερνούσε ο ξακουστός βασιλιάς Πέρεγκριν. Λένε πως το στέμα του βασιλιά χάθηκε στα μπουντρούμια κάτω από το κάστρο και ότι το φάντασμα του ίδιου του αντιβασιλέα στοιχιώνει ακόμα τα παγερά πέτρινα περάσματα. Ανατριχιαστικό. Κάντε έναν περίπατο στους βάλτους και αναζητήστε τη μυθική πόλη Μέλοουμιντ. Λέγεται πως ήταν κάποτε ένα μέρος ασύλληπτης, απόκρυφης αλχημίας. Αλλά έχει περάσει ένας αιώνας από τότε που την καταβρόχθησαν οι μαύροι βάλτοι. Σπουδαίοι θησαυροί ίσως περιμένουν τους κυνηγούς περιπέτειας που θα εντοπίσουν τον υδάτινο τόπο ανάπαυσής της. Η ιστορία της Γκάλοουμιρ, τόμος πρώτος. Στους σκοτεινούς καιρούς του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος της Γκάλοουμιρ ήταν ο βασιλιάς Πέρεγκριν που ανέτρεψε τον Ζάροκ τον νεκρομάντη και το σχέδιό του να σκλαβώσει τη χώρα. Ο Ζάροκ, που κάποτε ήταν ο μάγος του βασιλιά, είχε χάσει την εύνοια του ηγεμόνα επειδή έκανε απόκοσμα πειράματα στα σώματα των νεκρών. Έλεγαν ότι στα έγκατα του κάστρου Πέρεγκριν οι νεκροί ήταν ανήσυχοι. Οι νεκροί είναι για να τους θυμάμαι, όχι να αποτελούν παιχνίδια για τους αλχημιστές, δήλωσε ο βασιλιάς Πέρεγκριν καθώς εξόριζε τον Ζάροκ από το κάστρο. Όλοι οι ζωντανοί νεκροί του Ζάροκ κυνηγήθηκαν και καταστράφηκαν. Ο Ζάροκ, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν τον συγχώρεσε. Έτσι κρύφτηκε και ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση από τον βασιλιά. Η ιστορία της Γκάλοουμιρ, τόμος δεύτερος. Φήμες για κακόβουλες και σκοτεινές πράξεις άρχισαν να απλώνονται στην Γκάλοουμιρ. Έλεγαν ότι ο Ζάροκ είχε ζητήσει τη βοήθεια των δαιμόνων της σκιάς για να χτίσει ένα τεράστιο κάστρο. Με την κάλυψη της νύχτας, ο σκοτεινός στρατός του Ζάροκ ξεχύθηκε από το διεστραμμένο καταφύγιο του. Ο στρατός κατευθύνθηκε νότια, πάνω από τα ασημένια βουνά και μέσα από το ασημένιο δάσος. Πολύ σύντομα, ακόμα και η γη των κολοκυθών ανήκε στον Ζάροκ. Οι κάτοικοι της πόλης Γκάλοου φώναζαν για βοήθεια. «Σώσε μας, καλέ βασιλιά Πέρεγκριν!» Η αντεπίθεση ήταν ταχύτατη και βίαιη. Οι δυνάμεις του βασιλιά Πέρεγκριν, με επικεφαλής τον γενναίο Σερ Φόρτεσκιου, απόθυσαν τον στρατό του Ζάροκ από την πόλη Γκάλοου. Η χαρά ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ο πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμη. Η ιστορία της Γκάλοουμιρ, τόμος τρίτος. Τα νέα ότι ο στρατός του Ζάροκ είχε πια καταλάβει τις πλημμυρισμένες περιοχές προκάλεσαν ανησυχία. Από αυτήν την πλεονεκτική θέση, ο Ζάροκ θα μπορούσε να κινηθεί δυτικά και να πάρει το μαγεμένο δάσος. Η ήττα θα ήταν πικρή αν αυτό το ιερό μέρος έπεφτε στα χέρια του σατανικού μάγου. Ήταν ο Σερ Ντάν Φόρτεσκιου που για άλλη μια φορά οδήγησε τα στρατεύματα του βασιλιά ώστε να εκδιώξουν τους δαίμονες από τη γη. Ο σατανικός μάγος, ωστόσο, ήταν πονηρός και είχε ετοιμάσει ενέδρα. Μια τιτάνια μάχη ξέσπασε που όμοια της η ιστορία δεν έχει ξαναδεί.
Λέγεται ότι τη νίκη του Ζαρό κανέτρεψαν οι ικανότητες και η ανδρεία ενός και μόνο άνδρα. Ο Φόρτεσκιου οδήγησε την επίθεση βαθιά μέσα στις τάξεις των απέθαντων, σκότωσε τον σωματοφύλακα του Ζάροκ, τον τρομερό άρχοντα Κάρντοκ, και πριν υποκύψει τελικά στις θανάσιμες πληγές του, έσφαξε τον προδότη μάγο με μια τρομερή κίνηση του σπαθιού. Η ιστορία της Γκάλωμυρ, τόμος τέταρτος. Οι δυνάμεις του κακού είχαν καταστραφεί, αλλά το τίμημα ήταν φρικτό. Μόνο μία χούφτα από τα στρατεύματα του βασιλιά επέστρεψαν από εκείνο το πεδίο. Εκείνη τη μέρα η Γκάλωμυρ έχασε μία ολόκληρη γενιά νεαρών ανδρών, συμπεριλαμβανομένου και του κατεργάρη Τιμ, του θρυλικού βαλιστροφόρου και υποδιοικητή του Φόρτεσκιου, που έπεσε νεκρός στον πρώτο καταιγισμό από βέλη. Το πτώμα του Ζάροκ δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά ακόμα κι αν κοίταται άκλαυτο σε έναν άγνωστο τάφο, η Γκάλωμυρ δεν θα χύσει ούτε ένα δάκρυ. Οι δαίμονες της σκιάς που έπεσαν για χάρη του Ζάροκ ήταν αφύσικα πλάσματα που δεν ανήκαν στον κόσμο των θνητών. Ο βασιλιάς διέταξε να εξορκίσουν και να τους φραγίσουν στο αμόλυντο χώμα της μαγεμένης γης. Τους έθαψαν μέσα σε ένα απόρθητο κουτί που σχεδίασε ο ίδιος ο βασιλιάς βαθιά στα έγκατα της γης. Ο τύμβος τους σφραγίστηκε με μία μαγική συσκευή που έγινε γνωστή ως το τεχνούργημα της σκιάς. Ήρωες της ιστορίας. Μία αναδρομή. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Στάνιερ Άιρον Χιούερ δεν ήταν μόνο ο πιο δυνατός άνθρωπος που έζησε ποτέ, αλλά ήταν και αξεπέραστος στην τέχνη της σιδηρουργίας. Απολάμβανε εξίσου να σφυροκοπεί το αμόνι στο σπίτι του και το κεφάλι κάποιου κακομοίρη στη μάχη. Λένε ότι ο μόνος φόβος του ήταν το κλείσιμο του σιδηρουργείου του χωριού και η μετάβαση σε πιο βιομηχανοποιημένες μεθόδους παραγωγής. Ναι, καλά. Κεφάλαιο δεύτερο. Γεννημένος ως ταπεινός χωρικός σε μία από τις νομαδικές φυλές των Eastlands, ο κρανιοθράφστης Blood Monath συγκέντρωσε έναν στρατό καβαλάριδων και σάρωσε τον μισό πολιτισμένο κόσμο. Όταν τελικά πέθανε, ενώ προσπαθούσε να επιτεθεί μόνος του σε ένα φυλάκιο του βορρά με μόνο όπλο το καρφί στο κράνος του, ήταν ο πλουσιότερος και ισχυρότερος χωρικός εκείνης της εποχής. Κεφάλαιο τρίτο. Ο Καρλ Στέρνγκαρτ πέρασε τα περισσότερα από τα χρόνια της νιώτης του πολιορκούμενος στο οικογενειακό κάστρο. Με την αξεπέραστη μαγική ασπίδα του, η ατάκα του Στέρνγκαρτ ήταν η καλύτερη μέθοδος επίθεσης είναι η άμυνα. Δυστυχώς, η ασπίδα δεν μπορούσε να τον προστατέψει από κακές διατροφικές συνήθειες και πέθανε κατά τη διάρκεια μιας γιορτής και ενώ κατάπινε αμάσιτο ένα τεράστιο λουκάνικο. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Βόουντεν ο ισχυρός ήταν πραγματικά ο ήρωας του ήρωα. Ατρόμητος, ανυποχώρητος και ασυμβίβαστος. Αίτητος στη μάχη. Ενέπνεε πραγματικό φόβο σε φίλους και εχθρούς. Όπως επίσης σε μέλη της οικογένειας και κατοικίδια. Κεφάλαιο πέμπτο. Εκπαιδευμένη από τα γενοφάσκια της σε κάθε μορφή μάχης, η Μάντζι Σονγκάμα ήταν η πολεμίστρια βασίλισσα μιας φυλής Αμαζόνων. Η τολμηρή και πανέμορφη Σονγκάμα εξόρισε όλα τα αρσενικά από την περιοχή της, εκτός από μια χούφτα που κράτησε για να κουρεύουν το γρασίδι του λαού της. Κεφάλαιο έκτο. Η πλήρους απασχόλησης μητέρα και νοικοκυρά Μέγκουιν Στορμπάιντερ χρειάστηκε να υπερασπιστεί τον οικισμό της από βάρβαρους επιδρομής, ενώ οι άνδρες βρίσκονταν μακριά σε κυνηγετικό ταξίδι. Απέκρουσε τις επανειλημμένες επιθέσεις οπλισμένη μόνο με ένα δικράνι και έναν πλάστη, ενώ στο άλλο χέρι κρατούσε το μωρό της. Ο θρύλος λέει ότι οι θεοί εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ από το θάρρος της που επενέβησαν και εμπλούτησαν το οπλοστάσιό της με αστροπελέκια. Κέρδισε τη μάχη και περίσσεψαν κανά δυο αστροπελέκια που τα έριξε στον άντρα της όταν τελικά επέστρεψε.
Κεφάλαιο 7. Ο Ντέρκ Στέτφαστ ήταν ένας τρομερός αντίπαλος χάρη στο μαγικό σπαθί του και στην ακλόνητη πεποίθησή του πως μόνο οι γυναικούλες αμήνονται. Οι πραγματικοί άντρες είναι διαρκώς στην επίθεση. Ήταν φίλος και σύγχρονος του Καρλ Στέρνγκαρντ και στάθηκε στο πλευρό του ως το τέλος. Ήταν σε μια γιορτή όπου ο Στέτφαστ εξέθετε τις απόψεις του στον Στέρνγκαρντ σχετικά με την ασπίδα του, που ο δεύτερος είχε το τραγικό και ανεξήγητο ατύχημά του. Κεφάλαιο 8. Γόνος των καλύτερων και πιο καθαρόαιμων κεντάβρων, ο Ravenhoofs ο τοξότης ήταν ο τελευταίος πρίγκιπας του λαού του. Περήφανος και υπερόπτης αριστοκράτης, ήταν επίσης άριστος κυνηγός, αθλητής, μονομάχος, γυναικάς, αφηγητής και τρεις φορές νικητής του ντέρμπι. Κεφάλαιο 9. Ο λοχαγός του στρατεύματος στην εποχή του βασιλιά Peregrine, ο Σερ Ντάνιελ Φόρτεσκιου, απέκτησε φήμη όταν σκότωσε τον αποστάτη μάγο Ζάροκ. Στρατιώτης καριέρας που μεγάλωσε στον βασιλικό οίκο, ήταν αγαπητός από τους άντρες του και φημισμένος για την αφοσίωσή του στην Γκάλοουμιρ. Λέγεται πως ο Φόρτεσκιου προοριζόταν ανέκαθεν για μεγαλεία, με το τετράγωνο σαγόνι του, το ατσάλινο βλέμμα του και τα πλούσια μαλλιά του που ήταν μαύρα όπως τα φτερά του κόρακα. Ήταν και φαινόταν γεννημένος ήρωας. Προς κάθε ενδιαφερόμενο. Πρέπει να βιαστώ. Οι άντρες του Ζάροκ θα βρίσκονται εδώ σε μία ώρα. Αφαίρεσα τον σταυρό από την εκκλησία. Είναι το κλειδί για το κλειδί. Χρησιμοποίησα τον σταυρό για να φτιάξω το καλούπι και μετά τον κατέστρεψα. Ελπίζω ότι αυτό το καλούπι θα πέσει στα χέρια ενός δίκαιου και καλού ήρωα. Υπογραφή ο Δήμαρχος της πόλης. Κάποτε εδώ ήταν ένας σταυρός, αλλά τον πήρε ο Δήμαρχος. Βρες κάτι να τον αντικαταστήσεις και δες πως έπρεπε να φαίνεται κανονικά η εκκλησία.
χειροτομή του κυρίου Σάνκς, του ιδιοκτήτη του Trolls Head. Για να καθαρίσεις το άγαλμα, χαμήλωσε το βάθρο. Γρήγορα, σύντροφοι, διαλύστε αυτό το μέρος. Αν δεν βρούμε το τεχνούργημα της σκιάς, ο άρχοντας Ζάροκ θα μας βάλει να καθαρίζουμε δαίμονες για μια χιλιετία. Let's go.
Αξιότιμε κύριε ή κυρία, στα ταξίδια μου κατά μήκος της Γκάλωμυρ βρήκα μυστηριώδη και ενδιαφέροντα ευρήματα. Ωστόσο, αυτό που μου προκάλεσε τον μεγαλύτερο τρόμο ήταν η ανακάλυψη του τύμβου των δαιμόνων της σκιάς. Το κλειδί για την υγρή φυλακή τους, το μυστηριώδες τεχνούργημα της σκιάς, βρίσκεται πλέον στα χέρια μου. Μεταφόβου, ο δήμαρχος της πόλης. Αξιότιμη.
σε αυτόν τον άπλιστο κερδοσκόπο, τον δήμαρχο της πόλης. Πήγαινε τον στα μπουντρούμια του ασύλου. Δώσε ένα καλό μάθημα σε αυτόν τον χοντρομπαλά. Εντόπισε το τεχνούργημα της σκιάς. Φέρε μου κάτι ωραίο όταν γυρίσεις. Προς πίσω σαν υπερφυσικό γιογιό. Ίσως ο αφέντης κάνει δυσκολότερη την ανέβρεση των μαγικών αυγών. Κύριε Φόρτισκέι, θέλω να σου μιλήσω. Αν ο Ζόρακ είναι τόσο ζόρικος, γιατί να πας εσύ πίσω? Γιατί εσύ, Φόρτισκέι? Θα πρέπει να πάω εγώ, ο κρανιοθεριστής Blood Monarch. Όσο ζούσα, είχα πάντοτε ένα σωρό σφαγμένους τριγύρω μου. Εσύ περνάς το χρόνο σου βγάζοντας και αλλάζοντας τις σκοπιές και παίζοντας κροκέ με το βασιλιά! Αλλά θα σου δαρίσω το τσεκούρι μου! Το στριφογυρνάς, το πετάς, διψάει για σφαγή όσο διψάω κι εγώ! Πιες και χόρτασε με αίμα δαιμόνων, περήφανη καλονίνη!